με τεχνολόγο ακτινολόγο στον αξονικό του νοσοκομείου, ένα νευραγυλικό τμήμα το οποίο δέχεται κατά κύριο λόγο τώρα πια COVID, γιατί το απεικονιστικό κομμάτι είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για τους γιατρούς του να δουν τις βλάβες μέσα στον πνεύμονα. Παράλληλα δεν σταματάει να δέχεται ασθενείς άλλων νοσημάτων, καρκίνους, πολυτραυματίες, τις γενικές, χειρουργικά, παθολογικά περιστατικά. Οπότε είμαι σε ένα τμήμα που δέχεται όλη την γκάμα των ασθενών. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, τι είναι αυτό που ζείτε εσείς καθημερινά? Εκτός από το άγχος και τον τρόμο, γιατί νοσούν πολλοί δικοί μας συνάδελφοι, όχι στο τμήμα, γενικά στο νοσοκομείο, το σφίξιμο και την αγωνία του να καταφέρω να τα κάνω σωστά, ειδικά στο ξεντήσιμο, όταν ξεντίνεσαι από τη στολή του COVID, να μην μεταφέρεις ένα μικρό λαθάκι, είναι τραγικό. Θα νοσήσεις εσύ ή θα το διασπείρεις σε κάποιον άλλον. Είναι απόλυτη μοναξιά. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά που μας περιγράφετε, αν αναλογιστούμε ότι γίνονται μέσα σε στιγμές που η εγρήγορση είναι το παν και έκτακτες συνθήκες. Ακριβώς. Και αυτό που σε τσακίζει εκείνη την ώρα είναι η απόλυτη μοναξιά των ασθενών, το οποίο δεν έχει αναφερθεί. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται μόνοι τους, φοβισμένοι, τρομοκρατημένοι, δεν έχουν επικοινωνία ουσιαστική με τους συγγενείς τους. Κάποιοι είναι διασωληνωμένοι, δεν μπορούν να μιλήσουν ούτε στο τηλέφωνο με τους δικούς τους ανθρώπους. Κάποιοι άλλοι είναι υπερήλικες που δεν έχουν το κινητό μαζί τους ή δεν είναι σε θέση με τη μάσκα να μιλήσουν, που και πάλι το κινητό δεν αντικαθιστά και σε αυτόν που μπορεί να μιλήσει την ουσιαστική επικοινωνία του συγγενή σου που θα έρθει να σε δει όταν είσαι άρρωστος. Το προσωπικό καταβάλει πραγματικά πολύ μεγάλες προσπάθειες, πολύ φιλότιμες, το να στηρίξει αυτούς τους ασθενείς. Έπρεπε να είναι επανδρομένο το προσωπικό και με περισσότερους εργαζόμενους. Σαφώς. Φανταστείτε στον αξονικό, είναι ένας χειριστής μόνος του. Μόνος του θα ντυθεί, μόνος του θα ξεντυθεί. Και θα πρέπει να προσέξει να μην ακουμπήσει κάτι όταν θα στήσει τον ασθενή, για να μπει μέσα καθαρός όσο γίνεται στο χειριστήριο, για να συνεχίσει την εξέταση. Μετά να ξαναβάλει γάντια, να ξαναμπεί μέσα, να αποσυνδέσει τον ασθενή. Στους νοσηλείας, στους νοσηλεύτριες. Φυσικά και θα έπρεπε να είναι άλλο τόσο το προσωπικό. Πόσο μάλλον όταν νοσούν συνάδελφοι και βγαίνουν το πρόγραμμα και επομίζονται τις βάρδιες τους ή αυτοί που έχουν απομείνει. Τι γίνεται με τους εργαζόμενους και πώς προστατεύονται όταν νοσηλεύονται στο σπίτι τους, από τις οικογένειές τους? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο όσο και να το προσέξεις, ό,τι και να κάνεις, όσο και να απομονωθεί κάποιος μέσα στο δωμάτιό του, πρέπει να βγει να πάει τουαλέτα. Το οικό φορτίο μέσα στο χώρο είναι μεγαλύτερο και καθημερινά αυξάνεται όταν υπάρχει άνθρωπος που νοσεί, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν και οι υπόλοιποι. Δεν είναι εύκολο πράγμα το να όσο και να προσέξεις, κάτι θα ξεφύγει μέσα στο σπίτι και δεν μένουμε όλοι σε παλάτια, κάποιοι μένουμε σε 60 τετραγωνικά. Τώρα μιλάμε και για ένα μεγάλο κομμάτι προσωπικό που είναι έκτακτο. Να πω ότι εδώ ότι εγώ ανήκω στο ειδικό πρόγραμμα στην υγεία των 4.000 που έγινε η δημόσια πρόσκληση το 2016, στις 2.12 του 2016 με το ΦΕΚ 3.888 και ξεκινήσαμε την υπηρέτησή μας στα νοσοκομεία και στους διάφορους φορείς πάλι της υγείας όπως ο ΚΑΝΑ, ο ΕΟΠΗ, ο ΕΟΦ, μέσα στο 17, το Φεβρουάριο του 17. Πράγμα που σημαίνει ότι στα δύσκολα μνημονιακά χρόνια που πέρασε ο λαός μας, οι αυξημένες ανάγκες απέτησαν στο να δημιουργηθεί κάτι στην υγεία. Και έτσι φτιάχτηκε το ειδικό πρόγραμμα. Να πω ότι πλαισιώνουμε την υγεία με περίπου 100 ειδικότητες διαφορετικές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και ΠΕ, ΤΑΦ, ΔΕΛΤΑ, ΕΕ. Και μέσα σε εμάς υπάρχει νοσηλευτικό, παραιατρικό, φαρμακοποιοί, διασώστες, οδηγοί, τεχνική, καθαριότητα, όλη η γκάμα που δουλεύει σε ένα νοσοκομείο ή σε έναν φορέα. Όλος αυτός ο κόσμος με τι σχέση εργασίας? Η σύμβασή μας δεν είναι ατομικές συμβάσεις, είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα που έχουμε γενική σύμβαση μέσω εργάνη όλοι. Είχε φτιαχτεί για 12 μήνες, αλλά οι απαιτήσεις στην υγεία ήταν τόσο μεγάλες και είδαν ότι δεν μπορούσαν να λείψουν 4.000 άτομα από την υγεία, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει να ανανεωθούμε 3 φορές. Τώρα συμπληρώνουμε τα 4 χρόνια συνεχόμενους εργασίας, η δεύτερη φάση του προγράμματος, γιατί είμαστε σε 2 φάσεις, και η πρώτη συμπληρώνει τα 5. Και ακούμε ότι θα ανανεωθούμε ξανά. Αλλά όχι σε μόνιμη εργασία, γιατί αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς είναι ότι καλύπτεται ανάγκες, πάγιες. Ναι, πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και παίρνουμε 12 μήνες παρατάσεις.
Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα με έναν άλλον εργαζόμενο, δεν παίρνουμε επίδομα παιδιών, ας πούμε. Είμαστε χαμηλόμισθοι, αλλά δουλεύουμε το ίδιο. Δηλαδή, ο συμβασιούχος μαζί με τον μόνιμο υπάλληλο ή τον επικουρικό υπάλληλο υδρώνουν την ίδια φανέλα δίπλα-δίπλα. Έχοντας διαφορετικές σχέσεις εργασίας και αβέβαιο μέλλον. Αυτό το αβέβαιο εργασιακό μας μέλλον είναι αυτό που μας ώθησε να κάνουμε τον τιτάνινο αγώνα που ξεκίνησαν οι 4.000 για την επίλυση του εργασιακού του θέματος. Τώρα, επί των πρακτέων, οι άνθρωποι αυτοί σήμερα, σε περίπτωση που κάτι συμβεί, μένουν στον αέρα? Ακριβώς. Να πω ότι είμαστε άνθρωποι όλοι οικογενειάρχες, έτσι. Στηρίζουμε κάποιοι και τα πατρογονικά μας σπίτια. Οι περισσότεροι είχαν περάσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα ανεργίας, γιατί μια από τις προϋποθέσεις για να συμμετέχεις στην ποιοτική ρήξη είναι να έχεις μεγάλη ανεργία, ως και 4 χρόνια. Πράγμα που σημαίνει ότι με τη λήξη της σύμβασης θα βρεθούν πάλι στον δρόμο. Καταθέτουμε σήμερα την ψυχή μας στο ταλαιπωρημένο σύστημα υγείας και αύριο θα είμαστε άνεργοι. Διακινδυνεύουμε καθημερινά την υγεία μας τώρα μέσα στην πανδημία, και στην πρώτη φάση της και στη δεύτερη και στην τρίτη που θα έρθει. Και αύριο δεν θα έχουμε δουλειά. Μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας δίνετε αυτή την μάχη και τους μόνιμους εντός των νοσοκομείων, ειδικά αυτή την περίοδο που μαζί χέρι με χέρι δίνετε αυτό το σκληρό αγώνα, στη Θεσσαλονίκη ειδικά. Ναι, είμαστε δίπλα-δίπλα. Οι υγειονομικοί, ανεξαιρέτων σύμβασης, και δεν θα ξέρω τους διοικητικούς υπαλλήλους, γιατί ένα νοσοκομείο, ένας φορέας για να λειτουργήσει, χρειάζεται όλους τους υπαλλήλους του. Δεν θα ξέρεις ούτε τους τεχνικούς, ούτε τους οδηγούς. Ξεχνώντας λοιπόν τους κινδύνους, την ξεκούραση, δικαιώματα, ωράρια, οικογένειες, δουλεύουν σαν καλοκουρδισμένο ρολόι δίπλα-δίπλα, παρά τις τραγικές και εξοντοξτικές συνθήκες βαρδιών που βιώνουμε. Αυτό μπορεί να φέρει και το διέρη και βασίλευε πολλές φορές ανάμεσα στους εργαζόμενους. Θέλω να είμαι πιο αισιόδοξη, ότι δεν θα το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Ναι, υπάρχουν αδικίες. Ναι, ο συμβασιούχος νιώθει αδικημένος όταν βλέπει ότι εξαιρείται από κάποια πράγματα, όταν είναι αναγκασμένος να δουλέψει και σε 2 τμήματα, γιατί υπάρχει ανάγκη, αλλά... Πιστεύετε, δηλαδή, ήθελα να ρωτήσω, είναι αυτός ο στόχος της κυβέρνησης, γιατί επιμένει να διατηρεί αυτή την κατάσταση σήμερα στα νοσοκομεία με έκτακτο προσωπικό, με επικουρικούς ή με μόνιμους εργαζόμενους ταυτόχρονα? Αρχικά είμαστε η φτηνή λύση που μπορεί να μας ξεφορτωθεί εύκολα. Είμαστε αυτοί που θα βάλουμε πλάτη για να στηρίξουμε το ταλαιπωρημένο μόνιμο προσωπικό, γιατί πραγματικά είναι ταλαιπωρημένο τόσα χρόνια με τις ελλείψεις. Όταν οι ελλείψεις στον χώρο της υγείας ξεπερνούν τις 30.000 και μέχρι τέλος του χρόνου θα μεγαλώσουν και άλλο από τις συνταξιοδοτήσεις, τους βολεύει. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω όλο αυτό. Πιστεύω ότι είμαστε στην λύση που μπορεί να την ξεφορτωθεί εύκολα. Πιστεύετε ότι έχει να κάνει και με τις γενικότερες αλλαγές που επιχειρεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η σημερινή κυβέρνηση? Ναι, όταν έχουν στο πλάνο τους από δημόσια υγεία να πάνε στην ιδιωτική υγεία, δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα των εργασιακών σχέσεων των συμβασιούχων. Όταν το πλάνο τους είναι η ιδιωτική υγεία, όποιος έχει χρήματα πληρώνει, όποιος δεν έχει, δεν τους ενδιαφέρει. Το αποκάλυψε αυτό η πανδημία. Βέβαια. Αυτό ακριβώς έγινε. Τι γίνεται με την οσιρότητα, οι ασθενείς, οι υπόλοιποι, τι θα γίνουν, πού θα πάνε? Πλέον έχουμε καταντήσει τα νοσοκομεία μίας νόσου. Αυτά τα νοσοκομεία όμως, σε κάθε γενική εφημερία, δέχονται πολυτραυματίες, δέχονται κεφαλικά, δέχονται καρκινοπαθείς, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στον ιδιώτη. Και δεν ξέρουμε και τι σημαίνει πλέον αυτή η επίταξη που έχει γίνει σε 2 κλινικές. Ναι, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται. Ούτε και εμείς που είμαστε μέσα. Πάντως σίγουρα είναι με το αζημίωτο. Δεν είναι με τη λογική της επίταξης όπως το θέτατε κι εσείς. Όχι, βέβαια. Και μαθαίνω ότι έχουν έρθει και εντολές σε υπαλλήλους να πάνε να πλαισιώσουν τις ιδιωτικές κλινικές. Αυτό σημαίνει επίταξη προσωπικού από την κλινική. Όχι επίταξη του ιδιωτικού τομέα από το κράτος. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε σήμερα εσείς από το δικό σας πόστο, εκεί που βρίσκεστε? Εκτός των μέτρων ασφαλείας που πρέπει όλοι να τους στηρίσουμε πολύ πολύ αυστηρά, η πρόσβευση μόνιμου προσωπικού είναι μονόδρομος για τη δημόσια και δωρεάν υγεία του λαού. Η άμεση μονιμοποίηση των συμβασιούχων που δουλεύουν στον χώρο της υγείας, και όταν λέω χώρο της υγείας εννοώ και τους φορείς, όχι μόνο τα νοσοκομεία, γιατί όλοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όλοι χρειάζονται. Και δεν φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι
για να συμπληρώσουν τα 30.000 κοινά. Όταν μέσα στον προϋπολογισμό βλέπεις ότι αντί να αυξάνονται τα κονδύλια για την υγεία, μειώνονται εν μέσω πανδημίας, δεν έχουμε αυταπάτες ότι έχει διάθεση ούτε να μονιμοποιήσει τους συμβασιούχους, αλλά ούτε και να προσλάβει καινούριο προσωπικό. Πιστεύετε ότι οι κινητοποιήσεις που γίνονται αυτό το διάστημα είναι αιτία διασποράς ή είναι αναγκαίες? Από τους υγειονομικούς, γιατί για αυτό το φορέα μπορώ να μιλήσω, δεν είναι αφελείς οι άνθρωποι. Όταν βγαίνουν σε κινητοποίηση, θα πάρουν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας για να βγουν και να φωνάξουν το δίκιο τους. Θα έχουν τις αποστάσεις, θα φοράνε τις μάσκες τους και όχι μόνο δεν θα διασπείρουν, θα προστατεύσουν και τον κόσμο. Εσείς εντός του νοσοκομείου, που σήμερα δίνετε καθημερινά με αυτούς τους όρους που μας περιγράψατε τη μάχη, πώς νιώθετε όταν συνδικάτα, φορείς βγαίνουν και διεκδικούν αυτά που είναι σήμερα αναγκαία για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να ανταπεξέλθει μπροστά και στην πανδημία και δέχονται αυτή την επίθεση που έχουν δεχτεί όλο αυτό το διάστημα? Θλίψη. Όταν ζητάει ο εργαζόμενος το δίκαιο του και όταν βάζει πάνω από όλα την υγεία του λαού και βλέπεις όλο αυτό τον πόλεμο, σε πιάνει θλίψη, μόνο θλίψη. Θλίψη και θυμός. Να φωνάξεις ακόμα περισσότερο. Να πω ότι η ζωή μας δεν κινδυνεύει καθημερινά με δόσεις. Κινδυνεύει ουσιαστικά. Κάθε στιγμή που είμαστε μέσα στους χώρους εργασίας μας. Κινδυνεύουμε όλοι. Εκατοντάδες συνάδελφοι εξουθενωμένοι έχουν νοσήσει ή είναι σε καραντίνα. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες λοιπόν το προσωπικό του ΕΣΥ προσπαθεί να το κρατήσει όρθιο, θυσιάζοντας ακόμα και τη ζωή μας για την υγεία του λαού μας. Δεν μας καλύπτουν οι μοριοδοτήσεις λοιπόν που λέει κατά καιρούς η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση. Μετά από τόσα χρόνια που στηρίζουμε το ΕΣΥ εμείς οι συμβασιούχοι, μας αξίζει η μονιμοποίηση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Κάθε τι άλλο είναι μήμετρο. Mm-hmm. Και το μήνυμα που ήθελα να ακουστεί είναι ότι μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, εκτός ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δίνουν σήμερα παλικαρίσια τη μάχη, όπως ακριβώς και οι μόνιμοι, επί ίσης όρης. Και είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτό το αναγώνα βρίσκεται συμπαραστάτες και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, μόνιμο προσωπικό εντός. Ναι, κατά πλειοψηφία βέβαια, έτσι. Έχουμε και τη γνώση ότι πλέον είμαστε εξειδικευμένο προσωπικό, ξέρουν ότι τους βοηθάμε, δεν θέλουν να φύγουμε. Και να συμπληρώσω για το ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ότι οι 4.000 που υπηρετούμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και εκθέτουμε τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας καθημερινά σε κίνδυνο, ξεπερνάμε τις φυσικές μας αντοχές, ούτε θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την πανδημία για να δικαιωθούμε και να μονιμοποιηθούμε σε καμία περίπτωση, ειδικότερα αυτή τη στιγμή που μας χρειάζεται ο συνάνθρωπος. Εάν λοιπόν μας καλεί κάποιος να επιλέξουμε ανάμεσα σε ανθρώπινες ζωές ή θέσεις εργασίας, θα ακολουθήσουμε το δρόμο της ανεργίας, γιατί πραγματικά το έχουμε ξανακάνει. Οι ανθρώπινες ζωές είναι ανεκτίμητες. Δεν θέλει κανένας συμβασιούχος να εκμεταλλευτεί την πανδημία για να μονιμοποιηθεί. Πάντως, εν μέσω πανδημίας φάνηκε ακριβώς η αναγκαιότητα του να υπάρχετε. Άλλωστε, καλύπτατε αυτό που μας λέγατε και νωρίτερα. Πάγιες ανάγκες και το προηγούμενο διάστημα. Πολύ πριν την πανδημία. Ήμασταν μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας πριν την πανδημία. Λοιπόν, είναι ένας αγώνας πάντως που συνεχίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει ο λαός μας, πρέπει να ενωθούμε περισσότερο. Να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, σαν οικογένεια. Και αυτό ο υγειονομικός, είτε είναι συμβασιούχος είτε είναι μόνιμος, το προσλαμβάνει από το λαό. Παίρνει τη στήριξη, παίρνει το χαμόγελο. Οι ευχές των ασθενών μας είναι το καλύτερο παράσημο. Η στάση όμως της κυβέρνησης παραμένει ίδια. Είναι ίδια. Στην καλύτερη μια παράταση για 12 μήνες που σας χρειαζόμαστε και μετά γεια σας. Και όλος αυτός ο κόσμος μπορεί να μείνει άνεργος, μπορεί να μείνει χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ακριβώς. Μπορεί να νοσήσει και να του αφήσει βλάβες που δεν θα φεύγουν και δεν θα έχει την πρόσβαση, γιατί δεν θα είναι άνεργος και ανασφάλιστος. Είναι πάντως ένα μέτωπο πάλης που πρέπει να το δώσουν ακόμη και αυτές τις ώρες οι συμβασιούχοι. Ακριβώς. Οι συμβασιούχοι παλεύουν για το αυτονόμητο, για να μείνουν στη δουλειά τους και να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν τόσα χρόνια, να βοηθούν τον συνάνθρωπο.